Και τώρα βαρύτατο είναι το πλήγμα που έχουν επιφέρει κυρίες και κύριοι κυρώσεις της Δύσης στους Ρώσους ολιγάρχες. Όλοι τους στο στενό κύκλο του Ρώσου Προέδρου με οικονομική εμβέλεια που ζαλίζει. 7 κολλητοί του Προέδρου Πούτιν με περιουσία 20 δισεκατομμύρια δολάρια μπήκαν στο στόχαστρο των Βρετανικών κυρώσεων και τα περιουσιακά του στοιχεία στον πάγο. Πρώτος και καλύτερος ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Με περιουσία 12,3 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως από ατσάλι και νικέλιο, ακίνητα σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι, δύο σούπερ γιότ και τεράστια συλλογή πανάκριβων αυτοκινήτων και έργων τέχνης. Εδώ και 20 χρόνια ιδιοκτήτης της Τσέλσι, με τα εκατομμύρια των οπαδών της να αγωνιούν για το αν θα μπορέσει να προχωρήσει η πώλησή της. Δεύτερος στη λίστα, ο βασιλιάς του αλουμινίου Όλεγκ Ντερυπάσκα, με περιουσία 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Με τις καλύτερες διασυνδέσεις στο βρετανικό πολιτικό σύστημα, θεωρείται ο σύνδεσμος παύλα κατάσκοπος του Πούτιν στην κυβέρνηση Κάμερον. Ο Αντρέι Κοστίν είναι πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας VTB, με περιουσία 500 εκατομμύρια δολάρια. Είναι τόσο στενός φίλος του Πούτιν, ώστε να αστειεύεται μαζί του για τις κατασκοπικές του ικανότητες. Для пунктов, на которые меня в список американский включили, SDN, тоже хакерские атаки, значит, я, правда, никогда, даже не знал, как это делается, но вот тоже, оказывается, хакером оказался Владимир Ильич. Вы хакер? Да, вот видите, хакер, оказывается, по мнению американской стороны. Может, да. Быть, вы скрытый хакер. Да. Ο Ιγκόρ Σέτσιν είναι επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Ρόσνεφτ με περιουσία περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τους πιο παλιούς και πιο συντηρητικούς συμβούλους του Προέδρου Πούτιν. Ο Αλεξέι Μίλερ είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ενεργειακού γίγαντα Γκάζπρομ με περιουσία 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2015 επισκέφτηκε την Αθήνα για συνομιλίες με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τον αγωγό Turkish Stream και τη χρηματοδότησή του. We will continue working through our hit list of oligarchs, focusing on their houses, their yachts and every aspect of their lives. Ο Νικολάη Τοκάρεφ, με περιουσία 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι πρόεδρος της κρατικής εταιρείας μεταφοράς αγωγών Transneft και παλιός σύντροφος του Πούτιν από τα χρόνια της ΚΚΜΠ. Ενώ ο Δημήτρη Λεμπέντεβ είναι πρόεδρος της Bank Russia, η οποία θεωρείται η κρυφή τράπεζα του Κρεμλίνου. Στο εσωτερικό της Ρωσίας, το άλλοτε πολύβουο εμπορικό κέντρο της Μόσχας, είναι πια νεκροταφείο κλειστών επώνυμων επιχειρήσεων. Ο λιγοστός κόσμος προσπαθεί να αστειευτεί με την απώλεια του δυτικού τρόπου ζωής. Ничего, переживем, мы похудеем. Мы похудеем. Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказывались, и чтобы никакой дядя, ни Сэм, никто еще не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику. Και συνδεόμαστε τώρα με τον απεσταλμένο μας στη Μόσχα, τον Αντώνη Ατζολέτο, για να δούμε, Αντώνη, ποια είναι η απάντηση της ρωσικής πρωτεύουσας τώρα σε αυτές τις κυρώσεις. Συγκάλεσε το Υπουργικό του Συμβούλιο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα. Και εκεί η ΣΥΑ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έδειξε τη στάση του. Παρουσίασε ένα προσχέδιο για την κρατικοποίηση ξένων επιχειρήσεων που κλείνουν. Δηλαδή, αν κάποιος που δεν είναι εδώ από την Ρωσία κλείσει την επιχείρησή του, τότε θα υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός, ένας εξωτερικός μηχανισμός, μια εξωτερική διοίκηση που θα καθορίζει τη μοίρα της επιχείρησης, προκειμένου να αντιστρέψει το κλίμα που υπάρχει ως τώρα εδώ στη Ρωσία. Και βέβαια, μια προειδοποίηση προς την Δύση, πως ο πληθωρισμός θα αυξάνει και βέβαια αυτό θα το πληρώσουν οι πολίτες. Ο κύριος Πούτιν τόνισε στο κυβερνητικό συμβούλιο πως οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν είναι νόμιμες, είναι άδικες. Εμφανίστηκε αισιόδοξο πως θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνει εσύ εδώ στην Μόσχα που φτάσαμε πριν από λίγο, η οικονομία είναι στην κορυφή της ατζέντας και θα λέγαμε ότι προσπάθησε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών στο Κυβερνητικό Συμβούλιο να καθησυχάσει λίγο τους πολίτες, λέγοντας πως η Ρωσία έχει πάρει τα μέτρα της και οι εκροές κεφαλαίων που υπάρχουν από την χώρα θα σταματήσουν και θα μπορεί να εξυπηρετεί τα εξωτερικά της δάνεια η χώρα κανονικά σε ρούβλια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.